να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μία δεύτερη πολύ χαρούμενη είδηση. Μας έχει όλους στεναχωρήσει πάρα πολύ. Βάλτε μια φωτογραφία του Δημήτρη του Κόκοτα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάω. Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η είδηση για τα 2-3 εμφράγματα και την ανακοπή που έπαθε την ώρα της προετοιμασίας του σόου που συμμετείχε ένας από τα πιο έτσι συμπαθή και γλυκά παιδιά στον χώρο του showbiz. Μιλάμε για τον Δημήτρη τον Κόκοτα. Έχουν περάσει εβδομάδες από την κακιά αυτή μέρα. Γνωρίζαμε όλοι και δεν είχαμε κρύψει την αλήθεια, παρά το γεγονός ότι υπάρχει οικογένεια, υπάρχει παιδί κτλ, κτλ, ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή ότι είναι σοβαρή η κατάσταση. Όλοι βέβαια ελπίζαμε και προσευχόμασταν και οι δημοσιογράφοι και οι γιατροί και κυρίως οι συγγενείς του, αυτοί είναι που πονάνε περισσότερο, να γίνει ένα θαύμα. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σας πω αν γίνονται θαύματα, δεν γίνονται θαύματα. Ωστόσο, καμιά φορά και κάποιοι συμβολισμοί έχουν το δικό τους ρόλο, ας πούμε. Είναι Μεγάλη Τρίτη. Από την Κυριακή και μετά μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ουσιαστικά η έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, παρότι η Δευτέρα ξεκινάει η εβδομάδα, αλλά η Κυριακή των Βαΐων είναι ουσιαστικά η έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας. Έγινε πραγματικά ένα θαύμα. Από την Κυριακή και μετά, θα σας πω τώρα μια είδηση που εγώ ανατριχιάζω που τη λέω, έγινε ένα θαύμα. Ο Δημήτρης Κόκοτας πια δεν έχει μηχανική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Κόκοτας από την Κυριακή και κυρίως από χθες έχει ανοιχτά τα μάτια του και αναπνέει μόνος του, χωρίς μηχανική υποστήριξη. Ο Δημήτρης Κόκοτας αντιδρά στα βαθιά ερεθίσματα. Τα βαθιά ερεθίσματα δεν είναι δική μου έκφραση, είναι έκφραση των γιατρών με τους οποίους μιλάω καθημερινά στο νοσοκομείο. Καθημερινά μιλάω. Επέλεξα να δώσω σήμερα την είδηση όμως και όχι εχθές, παρότι την ήξερα, γιατί και οι γιατροί θέλαν να είναι απολύτως ασφαλείς και να ξέρουν ότι είναι μια μόνιμη κατάσταση αυτή. Ότι ήδη περάσαμε στο επόμενο στάδιο και δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Γνωρίσαμε ότι έτσι κι αλλιώς ο Δημήτρης δεν είναι διαστολισμένος, γιατί έχει τραχειοστομία. Άρα δεν υπήρχε αυτό που λέγαμε αποσωλήνωση, άλλες εκπομπές ήταν λάθος. Το θέμα είναι ότι πρώτον, ο Δημήτρης πλέον δεν έχει μηχανική υποστήριξη, αναπνέει μόνος του άνθρωπος. Δεύτερον, ανοίγει τα μάτια του. Τρίτον, αντιδράει στα βαθιά ερεθίσματα. Δηλαδή, τι σημαίνει βαθύ ερέθισμα? Σε τσιμπάω, αντιδράς. Κουνάει τα δάχτυλα, άρα έχει μια κινητικότητα. Το θέμα βέβαια είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα επικοινωνία. Δηλαδή, όταν του μιλάνε δεν αντιδρά και δεν μπορεί ο ίδιος να μιλήσει ή να ψελίσει κάτι μέχρι στιγμής. Ωστόσο, λένε οι γιατροί ότι το γεγονός ότι φύγαμε από την καταστολή και πήγαμε σε αυτόνομη ανάσα, αναπνέει μόνος του, και σε μια ήπια αντίδραση στα βαθιά ερεθίσματα είναι μια, όχι μικρή πρόοδος, μια πολύ μεγάλη πρόοδος. Άρα μπορεί να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο άνθρωπος θα επανέλθει. Τώρα, σε τι βαθμό, πότε θα επανέλθει, ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν το ξέρει. Ούτε οι γιατροί το ξέρουν. Απλώς πραγματικά ήταν δείγματα πολύ μεγάλης αισιοδοξίας. Και γι' αυτό μας λέγανε όλο αυτό το διάστημα. Δεν είναι μια απλή διαδικασία το να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο. Μπορεί να πάρει μέρες, εβδομάδες, μήνες. Είναι μια δύσκολη, επίπονη διαδικασία. Το γεγονός βέβαια είναι ότι όπως ήρθαν τα πράγματα έτσι, θα κάνουν ένα χαμογελαστό και χαρούμενο Πάσχα οι οικείοι του Δημήτρη Κόκοτα. Δεν θα τον έχουν σπίτι. Προφανώς όμως ξέρουν ότι είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο έδωσε μια μάχη και τα κατάφερε. Η πρώτη μάχη μια ήταν να αναπνέει μόνος του χωρίς να έχει μηχανική υποστήριξη. Πάμε στο Θάνο Βάγιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Θάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ανέφερες, Γιώργο, ότι μετράμε μερικές εβδομάδες. Για την ακρίβεια, να πούμε ότι χθες συμπληρώθηκε ένας μήνας ακριβώς. Ακριβώς. Από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη το έμφραγμα και την ανακοπή. Τα εμφράγματα, τα απανωτά και την ανακοπή. Και πράγματι, μπορούμε να μιλήσουμε με συγκρατημένη διάθεση για ένα πραγματικό θαύμα. Αυτό λοιπόν που είπες και εσύ είναι πολύ σωστό. Πράγματι, έχει ανοίξει τα μάτια του. Δεν μπορεί ωστόσο ακόμη να έρθει σε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δηλαδή, δεν μιλάει, δεν έχει διάδραση τέτοιου είδους με τους γιατρούς. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβάνεται και αντιδρά στα βαθιά ερεθίσματα που του υποβάλλουν οι γιατροί. Θέλω να είμαι πολύ ακριβής σε όσα λέμε. Ακριβώς λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν του είναι απαραίτητη η υποστήριξη οξυγόνου. Βασίζεται στη δική του αναπνοή. Καθώς επίσης
Και έχει μερικώς ανακτήσει τις αισθήσεις του. Δηλαδή, δεν κάνει μεγάλες, δεν κάνει κινήσεις ουσιαστικά, παρά μόνο αντιδρά στα βαθιά ερεθίσματα. Δηλαδή, σε κάποια πίεση, σε κάποιες συνθήκες πόνου, δείχνει να τα αντιλαμβάνεται ο οργανισμός του. Μα αυτό κάνουν τώρα οι γιατροί, από ό,τι μαθαίνω, το τσιμπάνε αυτό. Με τα χέρια, με βελόνες κτλ. Να δούνε πραγματικά αν αντιδράνε όλα το νευρολογικό σύστημα. Είναι κάποιες διαδικασίες ακριβώς για να δουν. Και αντιλαμβάνεται τον πόνο, αντιλαμβάνεται το τσίπημα, δηλαδή θέλουν να δούνε. Το τσιμπάνε τώρα για να δουν αν πονάει, αν αντιδράει κτλ. Και υπάρχει μια αντίδραση. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, δεν έχει επικοινωνία ακόμα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι κάθε αισιοδοξία πρέπει να είναι συγκρατημένη, γιατί όπως είπες και εσύ, δεν ξέρουμε η πλήρης επαναφορά του στην απόλυτη, στη δεδομένη κατάσταση, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα διαρκέσει και μέχρι πόσο μπορεί θα και πολύ, οπότε πρέπει να οπλιστούν με. Κοίτα, εμείς δημοσιογράφοι. Αλλά σε είμαστε. Κάθε περίπτωση. Χαιρόμαστε ως άνθρωποι. Δεν θέλουμε δηλαδή να μειώσουμε τη χαρά κάποιου. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τεράστια αισιόδοξο. Αυτό λέω. Μήνυμα. Ότι θα πρέπει και η οικογένειά του να οπλιστεί με μεγάλη υπομονή. Χαιρόμαστε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και δεν το ξέρουμε και προσωπικά. Σαφώς. Φαντάζομαι οικογένειά του. Απλώς θέλει υπομονή. Δεν είναι μια ιστορία εύκολη, είναι μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Το γνωρίζουν οι άνθρωποι και το γεγονός ότι τα κατάφερε και έφτασε μέχρι εδώ είναι ένα θετικό δείγμα. Θα μπορούσε να μην τα καταφέρει ποτέ να φτάσει μέχρι εδώ. Μα το γεγονός ότι ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε στη μειωμένη παροχή του φαρμάκου που τον κρατά σε καταστολή εδώ και αρκετές μέρες και έδειξε ότι μπορούμε να μιλήσουμε πια για ξύπνημα ουσιαστικά του Δημήτρη Κόκοτα, δεν πάβει παρά να είναι αισιόδοξο. Ωστόσο, να ξαναπούμε ότι αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και μακάρι όλα πράγματι να πάνε καλά μέχρι τέλους. Ωραία, Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ.